Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι Παίξτε Μαζί Μου Παιχνίδια για Παιδιά. Στο απόψινό βίντεο θα κάνω ένα πείραμα, ένα τρελό πείραμα. Θα ανακατέψουμε όλα αυτά εδώ που βλέπετε, τα διάφορα σαμπουάν, για να πετύχουμε την τέλεια χλαπάτσα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, αλλά θα το προσπαθήσω. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε διάφορα σαμπουάν και διάφορα άλλα υλικά τα οποία μπορούν να κάνουν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα τη χλαπάτσα μας. Όπως αυτές εδώ τις διάφορες χρυσόσκονες που έχω ρίξει μέσα στο μπολ. Και φυσικά τα υπόλοιπα υλικά. Μπορείτε, εάν θέλετε λοιπόν, να ανακατέψετε όσες έτσι ωραίες χρυσόσκονες θέλετε. Εγώ διάλεξα αυτά εδώ τα χρώματα και πάμε τώρα να αρχίσουμε ρίχνοντας το πρώτο μας σαμπουάν. Δείτε πως ανακατεύονται τα χρώματα. Ας ρίξουμε λίγο και από αυτό. Και αρχίζω τώρα να ανακατεύω σιγά σιγά. Ρίχνουμε και από αυτό. Και ανακατεύουμε ας βάλουμε και λίγο ροζ χρώμα. Και μπορούμε τώρα να προσθέσουμε μέσα και λίγες μπαλίτσες σε ροζ χρώμα και έχουμε εδώ και κάποιες άλλες πολύχρωμες και άλλο σαμπουάν και από αυτό θα ρίξω. Και έχουμε και αυτό το σαμπουάν όπου είναι σε μορφή αφρού. Να βάλω άλλο μέσα. Έχω και αυτές εδώ τις διακοσμητικές καρδούλες. Και άλλες πολύχρωμες μπαλίτσες. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Έχει αρχίσει να ομοιογενοποιείται το και ρίχνουμε και άλλο σαμπουάν. Δεν ξέρω τι λέτε και εσείς, αρχίζει να γίνεται τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Σαν ζύμη είναι από τσουρέκι. Η
ξεκινήσουμε λίγο και από αυτό. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγη κόλλα. Για να αρχίσει να μαζεύει το μείγμα μου. Κοιτάξτε πως γίνεται τώρα. Έχω ρίξει φυσικά και λίγο αλεύρι. Αλλά νομίζω πως θέλει ακόμα περισσότερο. Ανακατεύω, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Είναι ακόμα πολύ ρευστό. Οπότε ίσως να ρίξω ακόμα λίγο αλεύρι. Μπορεί να μου πάρει μέρες αυτό, έτσι, να το ανακατεύω. Για να πιάσω τώρα και με το χέρι μου. Ξεκολλήσω λίγο εδώ από τα τυχώματα. Όσο και να ρίξω, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Έκανα λίγο μία προεργασία λοιπόν, για να δούμε αν τελικά το πείραμα αυτό μπορούσε, μπορεί να πετύχει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα τόσο καλά. Έχουμε αυτό εδώ το μείγμα, το οποίο ίσως και τώρα που το άφησα να αρχίζει να θυμίζει χλαπάτσα. Κολλάει πάρα πολύ στα χέρια και δεν μπορείς να το επεξεργαστείς πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το τρελό πείραμα που έχουμε κάνει. Παρακαλώ, μην επιχειρήσετε να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, γιατί θα ξοδέψετε πάρα πολλά χρήματα στα απορριπαντικά. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία η χλαπάτσα ιδιαίτερη που φτιάξαμε. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκολλάει πολύ εύκολα από τα χέρια, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι, όπως προείπα, σαν ένα μεγάλο μείγμα για τσουρέκι, ένα ζυμάρι για τσουρέκι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν το τρελό πείραμά μας για σήμερα. Προσπαθήσαμε να ανακατέψουμε διαφορετικά σαμπουάν μαζί με τα κύρια χαρακτηριστικά της χλαπάτσας και να δημιουργήσουμε μια τεράστια χλαπάτσα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά ίσως βρούμε μια καλύτερη συνταγή για χλαπάτσα. Εάν λοιπόν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας και φυσικά να μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά και ένα καινούριο βίντεο, γεια σας!